Γεραπετρίτης και Σούκρη επαναβεβαίωσαν τη συναντήληψή τους για τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο από το Κάιρο, όπου ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης συνάντησε και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Ελ-Σίσι σε πολύ εγκάρδιο κλίμα. Η Ελλάδα αποτελεί τον ισχυρότερο σύμμαχο της Αιγύπτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα και η Αίγυπτος θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία, η οποία συνεργασία ερίδεται σε μια εμπορική, σε μια ενεργειακή βάση του ηλεκτρικού καλωδίου που θα αναπτυχθεί. Η συμφωνία για ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στις δύο χώρες, που υπεγράφει τον Οκτώβριο του 2021 και βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, θα συνδέει την Αττική με την Αίγυπτο, περνώντας δυτικά της Κρήτης, ενώ σχεδιάστηκε ώστε να εντάσσεται στο πλαίσιο της οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Και μπαίνει σφήνα στην πράξη στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. We tackled the projects and how to increase the volume of investments and to enhance the private sector, as well as the key project on the electric or the power connection between Egypt and Greece. All of these signify the continuity of the relationship that will bear fruits. Και όλα αυτά ενώ μόλις δύο μέρες πριν ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας ανέφερε στο προσκήνιο το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, προαναγγέλλοντας από τη Λιβύη ενεργειακές έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Λιβύης. Παλαρında aktif olmak istiyoruz. Kendi gemilerimizle çok daha maliyet etkin ve hızlı bir netice alabileceğimizi ifade ettik dedi. Bugün kurulu gücümüz. Son dönemde küresel enerji piyasalarının. Η επόμενη συνάντηση για Γεραπετρίτη Σούκρη θα γίνει τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, όπου θα είναι καλεσμένοι οι υπουργοί Αιγύπτου, Ιορδανίας και Σαουδικής Αραβίας για μια εκτενή συζήτηση για την κρίση στη Μέση Ανατολή.